Την πρόταση για παραχώρηση αιδιών για τις θέσεις που είναι και είναι στο παζάρι κατέθεσε ο Αλέκος Κυριακίδης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να μπορέσουν νέοι παραγωγοί ή μικροπολιτές να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Μαζί με την υπηρεσία του Δήμου, συγκεκριμένα την κυρία Περίτα, η οποία είναι αρμόδια στο θέμα αυτό, πήγαμε πολλές φορές στο παζάρι και βρήκαμε αρκετές θέσεις οι οποίες ήταν κενές. Λοιπόν, εμείς κάναμε πρόταση μαζί με όλες αυτές τις θέσεις τις οποίες στείλαμε στο τμήμα εμπορίου, γιατί για αυτές τις άδειες αρμοδιότητα έχει το τμήμα εμπορίου. Λοιπόν, το τμήμα εμπορίου, εξ όσων γνωρίζω, θα κληρώσει 14 θέσεις και επίκειται όπου να είναι η κλήρωση. Μόλις πραγματοποιηθεί η κλήρωση αυτή, θα μας αποστείλει εμάς αυτούς οι οποίοι κληρώθηκαν, οι 14 θέσεις, και εμείς εν συνεχεία από εκεί, σαν υπηρεσία του Δήμου, θα δώσουμε τις θέσεις στους καινούριους, ας πούμε, εκεί μισθωτές, εκμισθωτές. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι κατά αυτόν τον τρόπο από τη μια μεριά και δίδεται ψωμί σε 14 οικογένειες, αλλά παράλληλα και σαν Δήμος έχουμε κάποιο έσοδο, το οποίο το ξέρουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα. Αυτό είναι το θέμα των αδειών. Τώρα, εάν στην πορεία δημιουργηθούν και άλλες θέσεις, εμείς ο σκοπός μας είναι αυτός, να αυξήσουμε τον αριθμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να δώσουμε περισσότερη δουλειά στον κόσμο, στους δημότες, στους παραγωγούς, αλλά και σαν Δήμος να έχουμε κάποιο όφελος. Αυτή είναι η υπερή. Περιμένουμε την κλήρωση, η οποία πιστεύω σε εντός 10 ημέρων να γίνει από το Τμήμα Εμπορίου, και εν συνεχεία εμείς θα αποδώσουμε στους δικαιούχους τις θέσεις μέσα στο παζάρι. Μια σημαντική βοήθεια για τους 14 δικαιούχους που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον μεροκάματο και μάλιστα σε εποχές που η εξέβρεση εργασίας αποτελεί για τους περισσότερους, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, άπιαστο όνειρο.